Φαίνεται η σύγκρουση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πόθεν έσχεση του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι αυτή η φιλολογία και αυτή η λασπολογία δεν οδηγεί πουθενά και νομίζω ότι μόνο ένα παιχνίδι εντυπώσεων θέλει να παίξει, μιας και στερείται πολιτικής ατζέντας εν όψη των θεμάτων που είναι στην επικαιρότητα. Ας μας πει η Νέα Δημοκρατία τι κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός, ας μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, ας μας δώσει τα στοιχεία που προκύπτουν από τις γαλλικές αρχές και εμείς να είναι σίγουροι ότι θα τσοπαντήσουμε για τον κύριο Πολάκη. Η Νέα Δημοκρατία απαντά στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Παύλο Πολάκη για ανακρίβεια στο δικό του πόθεν έσχες. Ο κύριος Πολάκης, που αρέσκεται να κάνει καταγγελίες περί δίθεν ψευδών δηλώσεων πόθεν έσχες πολιτικών αντιπάλων, όπως προκύπτει από τη δική του δήλωση, παραβιάζει τον νόμο, αφού η εταιρεία της συζύγου του, αν και λειτουργεί από το 2004, δηλώνεται για πρώτη φορά το 2019. Γιατί ήθελε να κρύψει κάτι? Πώς είναι δυνατόν να ζητάει και τα αρέστα όταν ο ίδιος δεν τηρεί τον νόμο? Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα ανάρτησή του δηλώνει ότι κατέθεσε αγωγή και μήνυση στη Νέα Δημοκρατία ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και δημοσιεύει φωτογραφία από πόθεν έσχεση της τριετίας 2016-2019, στην οποία δηλώνεται η επιχείρηση της συζύγου του. Παραθέτω μια φωτογραφία από τη δήλωση πόθεν έσχεση του 2018. Υπάρχουν αντίστοιχα σε όλες, όπου φαίνεται καθαρά στη σελίδα 3 της δήλωσης το εισόδημά της από τη μισθωτή της δραστηριότητα, όπως και από την ιδιωτική της δραστηριότητα. Για συκοφαντίες της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Παύλο Πολάκη, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας εκ νέου απαντήσεις για το πόθεν έσχες Μητσοτάκη. Μπορεί άραγε να δώσει επιτέλους εξίσου πλήρης και πιστικές απαντήσεις ο κύριος Μητσοτάκης για τη γαλλική εταιρεία που κρύβει για 5ο χρόνο από το δικό του πόθεν έσχες?